Σοκαριστική δολοφονία παιδιού 3 ετών στο Μαρκόπουλο από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η ομάδα Ρωμά πλεύρισε το αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Πάνω από 20 κάλικες στο σημείο. Ζωντανές συνδέσεις. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη νέα γιάφκα τρομοκρατών που εντοπίστηκε στους Αμπελοκήπους. Τα ευρήματα και το παρελθόν των προσώπων που συνδέονται με το διαμέρισμα. Άγρια επεισόδια μεταξύ εποχικών πυροσβεστών και δυνάμεων των ΜΑΤ έξω από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προβοκάτσια καταγγέλει η κυβέρνηση, πύρωμα δόν από την αντιπολίτευση. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία στο Μαρκόπουλο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού 3 ετών από πυροβολισμό στο κεφάλι. Πίσω από το πρωτοφανές περιστατικό φαίνεται ότι κρύβεται βεντέτα μεταξύ οικογενειών Ρωμά που διέμεναν σε καταβλισμό της περιοχής, καθώς οι δράστες φαίνεται ότι είχαν στήσει καρτέρι στην οικογένεια του άτυχου παιδιού. Πάμε να συνδεθούμε με το σημείο της τραγωδίας. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γίγος και ο Βαγγέλης Γκούμας είναι στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, όπου διεκομίστη χωρίς σφιγμό δυστυχώς το παιδάκι νωρίς το πρωί. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Αλέξανδρε, και τα ευρήματα των αστυνομικών στο σημείο του εγκλήματος. Γιώργο, θέλω να σου δείξω λίγο αυτό εδώ το σημείο. Είναι ο χωματόδρομος από τον οποίο το πρωί σήμερα έφευγε η οικογένεια. Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε η μητέρα, ο πατέρας και το τρίχρονο αγοράκι στα πίσω καθίσματα. Στο σημείο τώρα που σας δείχνει ο Γιώργος Τάσιος, θα δείτε ότι είναι το σημείο που φαίνεται να είχαν στήσει καρτέρι μια άλλη ομάδα Ρωμά μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και ενώ ήταν εν κινήσει το αυτοκίνητο της οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν κατά ρυπάς. Πάνω από 20 κάλικες συνέλεξε η ασφάλεια από το σημείο που βλέπετε τώρα. Υπήρχε πολύς θόρυβος, μάλιστα βγήκανε από τα σπίτια τους οι κάτοικοι, καθώς ακούσαν τους πυροβολισμούς και εκείνη την ώρα είδαν να σπινιάρουν αυτοκίνητα και να τρέχουν. Το ένα φυσικά ήταν το δραστόν που έτρεξε να φύγει από το σημείο και το δεύτερο ήταν η οικογένεια του τρίχρονου που πήγε απευθείας στο κέντρο υγείας Μαρκοπούλου για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί. Δυστυχώς όμως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αγλαία Κυριακό που βρίσκεται ο Βαγγέλης Γκούμας και έχει τις πληροφορίες. Θέλω να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχει το Σταρ, οι δύο οικογένειες είναι γνωστές στις αρχές. Ξέρουν ποιοι έχουν πυροβολήσει. Αυτό με ενημέρωναν λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Τους αναζητούν, δεν τους έχουν βρει. Άρα γνωρίζουν τα πρόσωπα στην πραγματικότητα, έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες. Αναμένεται όμως. Γίνονται οι ενέργειες για την σύλληψή τους. Ο εντοπισμός και η σύλληψή τους. Ναι. Μάλιστα, έχουν συλλέξει και κάμερες από τις γύρω επιχειρήσεις και έχουν οι ασφαλίτες τις πινακίδες και τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν εδώ στο σημείο, Γιώργο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πάω στο Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο, εκεί που και πριν από λίγο εκτελήχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τον θρήνο της οικογένειας του παιδιού για το τρίχρονο αγοράκι που τόσο άδοξα έχασε την ζωή του. Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά βγήκε ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης και Αγαλαίας Κυριακού. Λέει ότι στις 11 και 29 ουσιαστικά αναφέρθηκε ως ώρα θανάτου του παιδιού ένα παιδί το οποίο οι γονείς του, ο πατέρας του αλλά και η κινητή ομάδα του ΕΚΑΒ έκαναν μια μαραθώνια, έκαναν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο. 11 παρατέταρτο μπήκε το παιδί στο νοσοκομείο, αμέσως έπεσαν πάνω του γιατροί, δεν είχε σφιγμό όπως πολύ σωστά είπες, δεν είχε ανάσες, δεν είχε αναπλοές το παιδί. Προσπάθησαν μέσω του κάρπα να του δώσουν μια ανάσα, να δουν αν μπορούν να το επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το παιδί ήταν νεκρό. Απ' έξω ήταν οι γονείς, ήταν οι συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα και σε φωνές την ώρα που έμαθαν για το θάνατο του παιδιού. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ και εσένα και τον Αλέξανδρο Γίγο για το ρεπορτάζ. Είναι ένα άδικο γεγονός που έχει γίνει. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, ότι ο μπαμπάς πήρε τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο και εκεί πυροβολήσανε το παιδάκι. Μιλήσατε με τον πατέρα, με τη μητέρα, τι σας είπα? Ο πατέρας δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου γιατί είναι συντημένος. Από πού ξεκίνησε αυτό το περιστατικό? Έχουν θέματα δικά τους. Προσωπικές διαφορές δηλαδή. Σίγουρα. Ναι, φταίει το παιδάκι. Τώρα 5 χρονών παιδάκι, τώρα τι έχουν αυτοί θα τα αναλύσουμε.